γεια σας. Με χαρά ο σταθμός μας αρχίζει σήμερα την καινούρια βραδινή κινηματογραφική του εκπομπή που από καιρό είχε προαναγγείλει. Στα κινηματογραφικά αφιερώματα που ξεκινάμε σήμερα, προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε μερικά από τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της κινηματογραφικής τέχνης του καιρού μας. Έτσι, όπως δημιουργήθηκαν σε διάφορες χώρες, από διάφορους σκηνοθέτες και κάτω από διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και εποχές. Με την εκπομπή μας αυτή πιστεύουμε ότι θα γίνει δυνατή μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση ή ακόμη μια πρώτη γνωριμία με προσωπικές επιτεύξεις και ξένες κινηματογραφίες που δεν έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα συστηματικά στην τηλεόραση. Το πρώτο αφιέρωμά μας ανήκει στον Ζακ Τατί, στον μεγάλο αυτό σατυρικό Γάλλο δημιουργό που πέθανε πριν από λίγα χρόνια και που με ελάχιστες ταινίες κατάφερε να πλουτίσει τον κινηματογράφο με ένα σπάνιο χαρακτήρα και με μια ξεχωριστή, σχεδόν αυθύπαρκτη σχολή. Ο Ζακ Τατί γεννήθηκε το 1908. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ζακ Τατισεφ. Σπούδασε ηθοποιία και παντομήμα και τα πρώτα νεανικά του χρόνια τα πέρασε παίρνοντας μέρος σε παραστάσεις τσίρκων, music hall και κρατώντας μικρούς ρόλους σε γαλλικές ταινίες. Από το πρώτο του φιλμ, «Τη μέρα γιορτής», που γυρίστηκε το 1949, ο Ζακ Τατί έδειξε το μέγεθος της ιδιότυπης προσωπικότητάς του. Η μοναδική φιγούρα του, με το χορευτικό ασταθές της βάδισμα, που θα ολοκληρωνόταν στις επόμενες ταινίες του, έγινε το κυριότερο εργαλείο του για την άσκηση της αδίστακτης αλλά καλοσυνάτης κριτικής του. Με τη βοήθεια αυτής της φιγούρας και των καταιγιστικών του ευρημάτων, ο Τατί έστριψε τα σατυρικά πυρά του εναντίον των προϊόντων του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού και των συνεπειών του. Η ομαδοποίηση, ο αυτοματισμός, το μοντέρνο, η επιφανειακότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ακόμη και το κυκλοφοριακό χάος, ήταν μερικά μόνο από τα θέματα που αναπαράστησε και ανάλυσε στις ταινίες του. Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι ο σκηνοθέτης αυτός, που ο Ζορζ Σαντούλ χαρακτήρισε σαν τον μεγαλύτερο Γάλλο κωμικό από την εποχή του Μαξ Λίντο, κατάφερε να γίνει ως ένα σημείο με τις 5 ή 6 ταινίες του κάτι σαν προφήτης της εποχής που ζούμε σήμερα. Ένας ποιητικός προφήτης που σάρκαζε χωρίς κακία, διατηρούσε έναν πολύτιμο παιδικό ρομαντισμό και μια εμφανή αισιοδοξία για την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο Τατί τέλος έκανε το παγκόσμιο κοινό να γελάσει με αυτά που όλοι ανέκαθεν θεωρούσαν σαν στοιχεία αναμφισβήτητης σοβαρότητας, τα δημιουργήματα της τεχνολογίας. Η απόψινή πρώτη ταινία του αφιερώματός μας θα είναι «Οι διακοπές του κυρίου Υλό». Η ταινία δηλαδή που καθιέρωσε τον Ζακ Τατί και την αμίμητη φιγούρα του. Γυρίστηκε το 1958 και η ιστορία της εκτελήσεται σε ένα μικρό κέντρο θερινών διακοπών. Για μια φορά η φράση «Τα λόγια είναι φτώχεια» βρίσκει την ακριβή της έκφραση στο φιλμ αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να προσθέσουμε τίποτα περισσότερο εκτός από το να σας προτρέψουμε να το παρακολουθήσετε και να γελάσετε ίσως με την καρδιά σας.